30 παιδιά. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε? Είναι μια διαδικασία συνεχής. Για τρίτη χρονιά ο επίσημος Ολυμπιακός με τις σχολές και με το αγωνιστικό γκρουπ βρίσκονται εδώ. Υπάρχει μια συνεχής πληροφόρηση από τις σχολές μας και τους υπευθύνους εδώ πέρα και όταν ερχόμαστε ένα το τριήμερο περιλαμβάνει κάποιες πιλωτικές προπονήσεις και κάποια trial στην δεύτερη και την τρίτη μέρα. Έχουν επιλεγεί ήδη κάποια παιδιά τα προηγούμενα χρόνια? Είναι μια διαδικασία που φέτος ξεκίνησε και πήγε καλά. Ήρθανε κάποια παιδιά στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο Ρέντι. Εκεί και προπονήσεις έκαναν με μας και πήραν μέρος σε κάποια παιχνίδια φιλικά ή σε τουρνουά του Ολυμπιακού. Αυτό θα συνεχιστεί. Ο στόχος είναι διτός. Από τη μια να βοηθήσουμε ως αγωνιστικό τμήμα τις σχολές μας να ανεβάσουν το επίπεδο των προπονήσεων, οπότε να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα αγωνιστικά σε κάποια χρόνια. Και το δεύτερο είναι να φέρουμε κάποια παιδιά στους ξενώνες μέσα του Ρέντι, όπου γίνεται μια πολύ αξιόλογη δουλειά. Αυτό αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά από ποιες ηλικίες κάποιο παιδί μπορεί να πάει στους ξενώνες, από ποια ηλικία μπορεί να πάει στους ξενώνες? Αυτή τη στιγμή η πολιτική του Ολυμπιακού είναι να παίρνουμε παιδιά που είναι 14 με 15 χρονών να μπαίνουν για πρώτη φορά μέσα στο Ολυμπιακού τους ξενώνες. Άσχετα με αυτό, υπάρχει και ο άλλος στόχος που αφορά τις σχολές και είναι καθαρά εκπαιδευτικός και ψυχαγωγικός. Το πρόγραμμα, το project όλο αυτό το τρέχει ο κύριος Νάνος. Εμείς ως αγωνιστικό τμήμα υποστηρίζουμε κυρίως τη διαδικασία της προπόνησης, το προπονητικό πλάνο και την αγωνιστική φιλοσοφία. Ευχαριστώ πολύ. Εξή.